Λοιπόν, bon. εδώ είμαστε. Ε, τρίτο μέρο εκπομπή. Νίκο Παπα-Νικολάου, εκπομπή Τετάρτη βέβαια. Να τον καλησπέρισουμε, να τον ευχαριστήσουμε, να τον υποδεχτούμε. Καλησπέρα, καλώ σα βρήκα στο παγωμένο απόγευμα. Οι καλύτερη τώρα ο χιονιά έξω. Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ ωραία συνθήκε και είναι καλό καιρό όπω είναι. Η καλύτερη ιστορία. να ενημερώσω και του τηλεθεατέ. Ε, αναφέρομαι και λέω η καλύτερη του Νίκο, καθώ ο Νίκο αγαπάει το χιόνι. Έχει και κάποια ειδικά για εξαρτήματα και, και μπουν περισσότερα και ανεβαίνει πάνω στο ψιλορίδι εκεί με ευκολία. Εντάξει, Ήταν έτοιμο να περιηγηθεί και στα σοκάκια των αρχανών εκεί με τα <laughs> δικά Αλλά... του κόλπα. Αλλά νομίζω ότι μα απογοήτευσε. Τουλάχιστον το δεύτερο κύμα μας απογοήτευσε σε σχέση Αλλά περιμέναμε... με αυτό που είδαμε στην Αθήνα τουλάχιστον. Αλλά περιμέναμε στο δεύτερο αυτό, κύμα. Αυτό νομίζω έτσι, που οφείλουμε ναι. να πούμε ότι είναι καλό καιρό αυτό. Για αυτή την περίοδο είναι ο καλός καιρό, είναι ο κατάλληλο καιρό. Όσο και αν μιλάμε για ακραία καιρικά φαινόμενα, ναι. είναι καλό καιρό. Ούτω ή άλλως. το περιμένουμε το χιόνι και νομίζω ότι. Ε, εντάξει, ειδικά όταν είναι τέτοιο χιόνι και δεν είναι χιόνι το οποίο προκαλεί ε, καταστροφέ. Από την εμπειρία τώρα εκεί προ ψηλωρή τη μεριά που κάνει και κάποιε δήμερε αποδράσει, θα βοηθήσει στη χιονοκάλυψη ακόμα περισσότερο. Έχει, θα έχει, έχει πολύ χιονοκάλυψη. Θα διατηρηθεί πολύ χιονοκάλυψη και από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον όλη η επόμενη εβδομάδα φαίνεται ότι θα υπάρχει χιονοκάλυψη ή χιονόστρωση, ακόμα καινούργια, καινούργια χιονόστρωση τι επόμενε ε, ε, ημέρε. Τι επόμενε ημέρε. Στα ψηλά βεβαίω, σε, σε, σε μεγάλα υψόμετρα βεβαίω. Θέλει δεμάκες. προσοχή όμω, έτσι δεν είναι. Θέλει προσοχή σίγουρα, θέλει να σέβεσαι πάνω απ' όλα τι συνθήκε και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίζει με το δέοντα σεβασμό ούτω ή άλλω. Το οποιοδήποτε φυσικό φαινόμενο, όπω και το φυσικό φαινόμενο. Εσύ είσαι στα πλάνα, εσύ στα Στα πλάνα. Στα πλάνα τώρα θα μα βοηθήσει ναι. ο Δημήτρη. Ρίξω στον αέρα. Ρίξω ναι. εδώ, όχι, ε. Όχι, όχι, δεν είμαι εγώ στα πλάνα. Δεν έχω κόκκινο παντελόνι τουλάχιστον, δεν είμαι στα πλάνα εγώ. Σε ποια περιοχή είναι, είναι στην Αθήνα, πρόσεξε. Σε... Είναι, είναι στο κέντρο. Είναι στο κέντρο των Αθήνων, ναι. Έστω και αν οφείλουμε να πούμε βεβαίω ότι οι συνθήκε από τη στιγμή κατά την οποία έχει πέρασει φρέσκο χιόνι, εντάξει, σαφώ δεν είναι και οι καλύτερε συνθήκε τόσο ώστε να τσουλήσει κάτι το κοινό λεγόμενο κάποιο με σκι. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, νομίζω ότι υπάρχουν πάντα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να δείξουν το κάτι παραπάνω ή. Ξέρει, εδώ είναι τώρα, είναι κάτω από την Ακρόπολη, θυσίω κάποιοι πρέπει να είναι ε, το συγκεκριμένο πλάνο. Mm -hmm. Την ίδια ώρα στο τυμπάκι έριχναν βουτιέ. Την ίδια ώρα στο Τιμπάκι και έρχεσαι Και ακόμα αυτό το οποίο το είχαμε άκουσα. Είχαμε το πλάνο χθε. Ακόμα αυτό το οποίο άκουσα είναι ότι στο βορρά χιόνιζε την Κυριακή και στο, στο νότο σε κάποιε περιοχέ έκαναν ελαιοσυγκομοιβή. Εγώ αυτό άκουσα τουλάχιστον από κάποιου. Ισχύει αυτό. Βεβαίω. Ισχύει. Στην αυτό. Κρήτη πάντα μιλάμε έτσι. Για την Κρήτη. Το πόσο μιλάμε. διαφορετικά μιλάμε τα φυσικά Έχει φαινόμενα νότια, από το, το βόρειο κομμάτι τη Κρήτη με το νότιο κομμάτι τη Κρήτη τουλάχιστον. Λοιπόν, προτείνω να πιάσουμε το θέμα μα, γιατί θα τελειώσει το μέρο και δεν ακούμε τίποτα. Εκδικητική. Ορίστε. Εκδικητική πορνογραφία. Ακριβώ. Λοιπόν. Πιάστηκε ο Νίκο ο Παπανικολάου. Ποια είναι θέματα, θέματα τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα, μα απασχολούν. Φαινόμενα τα οποία ε, είναι τη διπλανή πόρτα. Κανεί δεν διπλανής πρέπει να πόρτα. Σωστά. Και είναι πολύ πολύ συχνά, έστω και αν δυστυχώ μιλάμε μόνο όταν κάποιο, για παράδειγμα, επώνυμος, είναι ο θήτη τη υπόθεση, όπω στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι. Εκδικητική πορνογραφία, λοιπόν, ουσιαστικά είναι η μη συναντητική πορνογραφία. Μιλάμε για τη δημοσιοποίηση γενικώ των προσωπικών σεξουαλικών εικόνων και βίντεο, το οποίο σίγουρα δυσαρεστεί το άτομο και από εκεί και πέρα λειτουργεί ω ένα μέσο εκδίκηση από το ένα άτομο προ το άλλο άτομο. Ναι. Διαδικτυακή βία, έμφυλη βία, όπω μπορούμε αλλιώ να την πούμε. Τα άτομα πολλέ φορέ άλλαξαν το όνομά του, Αξίζει να θυμίσουμε στου τηλεθεατέ ότι κάποια. Ε, όταν έπεσαν θύματα, τα άτομα άλλαξαν το όνομά του. Αξίζει να μιλήσουμε στου τηλεθεατέ το ότι είχαμε αυτοκτονία φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη. Πριν από χρόνια. Πριν από 20 χρόνια λες. τουλάχιστον, στι αιστείε του ακριβώ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, δεδομένο το ότι δυστυχώ η συγκεκριμένη δεν μπόρεσε να αντέξει όλη αυτή τη κατάσταση τουλάχιστον έτσι όπω λειτουργήσε σαν όντο από το άμεσο, από το, από το περιβάλλον τη τι πάντων. Έχει αλλάξει από τότε. Και δυστυχώ δεν έχουν αλλάξει τίποτα και δυστυχώ μιλάμε μόνο δύο χρόνια μετά ουσιαστικά. Αρκεί να θυμίσουμε, ξέρει το ότι πλέον το 2021 υπήρξαν, γιατί εκεί έχουμε στατιστικά στοιχεία, υπάρχουν 10.000. Διαδικτυακοί τόποι, ναι. οι οποίοι δημοσιεύουν αντίστοιχε σκηνέ, αντίστοιχα βίντεο στα οποία υπάρχουν. Για να δούμε σε πόσο αύξηση είναι το φαινόμενο, το 2014 είχαμε μόλι 3.000 δικτυακού τόπου. Άρα λοιπόν έχουμε μια γεωμετρική αύξηση σε αυτή τη χρονική περίοδο από το 2014 μέχρι το 2021 και νομίζω ότι το φαινόμενο όσο πηγαίνει θα λειτουργεί προ το, χειρότερο, το χειρότερο. δεδομένου του ότι μιλάμε πλέον για διαδικτυακό bullying από ένα σημείο και μετά. Έτσι, για το bullying, το οποίο ούτω ή άλλω έχουμε μιλήσει, εδώ μιλάμε για διαδικτυακό bullying. Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Να τα βάλουμε σε μία σειρά και να μιλήσουμε για τη λογική των αριθμών, λοιπόν, όπου μιλάμε ότι οι γυναίκε είναι το 90% των θυμάτων. Αυτό είναι μια έρευνα η οποία έχει έρθει από το Safe Line. Γενικότερα με 1.600 περίπου συμμετέχοντε, πανελλήνια κλίμακα συμμετέχοντε, όπου ναι. εκεί βρέθηκε ότι ο ένα στου πέντε περίπου ήταν θύματα, είτε με τη συνένεσή του, είτε χωρί τη συνένεσή του. Ναι. Από εκεί και πέρα, γυναίκε στο 90% των θυμάτων, το 61% έχουν συνενέσει σε αυτή τη διαδικασία, των γυναικών έχουν συνενέσει, ενώ το 23% δεν έχουν συνενέσει. τη βιντεοσκόπηση. Εάν το αναγάγουμε αυτό, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι περίπου το ένα στα 20 άτομα έχει πέσει θύμα και δεν έχει συνενέσει στην βιντεοσκόπηση. Ναι. Άρα λοιπόν είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο. Το, 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 ποσοστό. Το 68% ήταν ηλικίες 18 έως 30. Μιλάμε για ηλικίες οι οποίες έχουν πρόσβαση περισσότερο στο διαδίκτυο, στο τηλέφωνο, το οποίο ούτως ή άλλως κακλώς κακός είναι και το μέσο το οποίο ε, τις περισσότερες φορές λειτουργεί σαν μέσο αποτύπωσης των συγκεκριμένων σκηνών. Στο 57% ο θήτης ήταν πρώην σύντροφος. Στο 6% ο θήτης ήταν η πρώην φίλη, άρα λοιπόν βλέπουμε συνήθως ότι ο θήτης τι είναι άτομο γένους αρσενικού, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων ο θήτης. Ενώ στο 6% μόνο, μόνο ο θήτης ήταν πρώην φίλη και στο 7% ο θήτης ήταν ένα άτομο της οικογένειας. Σαν άτομο της οικογένειας μιλάμε... ένα Άτομο τη οικογένεια. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, το ότι μιλάμε είτε για ελαφρές περιπτώσεις, κακό γουστο αστείο μεταξύ δύο αδελφών μεταξύ τους, για παράδειγμα. Και, στην... και από εκεί και πέρα μπορεί να βγει στο διαδίκτυο, είτε βεβαίως για πολύ πολύ βαριές περιπτώσει περιπτώσει ενδοοικογενειακή κακοποίηση, οι οποίε επισύρουν και σεξουαλική κακοποίηση, δηλαδή τι οποίε τις, οποίες, τις ναι. έχουμε δει πολλέ φορέ δυστυχώ και αυτέ ούτω ή άλλω. Πάμε. Τι μα κάνει να πατήσουμε το κουμπί, τι μα κάνει λοιπόν να λειτουργήσουμε κάπω έτσι. Σε... Εκδικητικά. Πρώτα, ε? Η διάθεση για εκδίκηση, ακριβώ. Το άτομο βράζει από εκδίκηση μετά και από πρέπει με χωρισμό. κάποιο τρόπο, μετά από ένα χωρισμό ή πριν από ένα χωρισμό, ή προσπαθεί να διεκδικήσει κάτι και από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει αυτό με κάποιο τρόπο να το εκτονώσει. Δεν έχει μόνο ψηφιακό εδώ, αλλά υπάρχει και ένα γενικότερα ψυχολογικό αποτύπωμα. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια λάθος διεκδίκηση. Δηλαδή, εκδίκηση, ενώ κατά βάθος είναι διεκδίκηση. Σε διεκδικό, κτητικότητα, εγωισμό. Είσαι δικιά μου. Τώρα το ξέρουν όλοι ότι είσαι δικιά μου. Με κάποιο τρόπο προσπαθεί να λειτουργήσει κάπω έτσι το άτομο. Ναι. Απορριπτική σχέση με τη μητέρα. Δηλαδή, ουσιαστικά εγώ έχω μια κακή σχέση με τη μητέρα μου και με κάποιο τρόπο μεταφέρω όλη αυτή την κακή σχέση που ναι. έχω με τη μητέρα μου στη σύντροφό μου και προσπαθώ με κάποιο τρόπο να τιμωρήσω τη σύντροφό μου η οποία με κάποιο τρόπο τι αντικατοπτρίζει τη μητέρα μου με την οποία είχα, όπω είπα προηγουμένω, μια απορριπτική κακή σχέση. Επόμενο, αναζήτηση σεξουαλική ταυτότητα. Αυτό ισχύει ειδικά βεβαίω για του εφήβου, γιατί δυστυχώ και στου εφήβου, Νίκο, έχουμε πάρα πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά διαδικτυακού bullying ή αντίστοιχα σκηνών προσωπικών. Είναι χαρακτηριστικό το ότι ακόμα και στο Ηράκλειο έχουμε μιλήσει και έχουμε δει πολλέ φορέ σε σκηνέ πουλά παιδιά τα οποία βιντεοσκοπούν κάποιου άλλου μαθητέ ή συμμαθητριέ του με στι τουαλέτε από εκεί και πέρα και δημοσιοποιούν το σκηνικό πάρα πολύ συχνά. Το επόμενο είναι η επιβράβευση του εγώ, τόνωση του εγώ, δηλαδή το ότι εγώ με κάποιο τρόπο θεωρώ ότι είμαι ο πρωταγωνιστής σε αυτήν την κατάσταση, άρα λοιπόν προσπαθώ να το λειτουργήσω, να το, να το, να το, να το δημοσιοποιήσω, δημοσιοποιήσω στο διαδίκτυο. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Ποιο είναι το προφίλ του θήτη δεν είναι χαρακτηριστικό, ξέρει. Δεν έχουμε ένα χαρακτηριστικό προφίλ του θήτη. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα θήτη ο οποίο είναι συγκεκριμένο. Είναι πολύπλευρο το, πολύπλευρο το θέμα ακριβώ. Παρ' όλα αυτά, προσπάθησα να σταχυολογήσω κάποια στοιχεία τα οποία έχουν οι θήτε. Ανασφάλεια, χαμηλή αυτοεκτίμηση, σύμπλεγμα κατωτερότητα, έλλειψη ενσυναίσθηση. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τι κακό προξενώ στο συγκεκριμένο πρόσωπο, στο συγκεκριμένο άτομο. Παθητική επιθετικότητα, δηλαδή όχι ξεκάθαρο τιμό, υποσυνείδητο τιμό όπω λέμε και στο 6. Ευαισθησία στην απόρριψη, άρα λοιπόν έχω απορριφθεί κάποια στιγμή στο παρελθόν και προσπαθώ να το εξάγω αυτό με κάποιο τρόπο, λειτουργώντα δυστυχώ κατά αυτόν τον τρόπο. Ναι. Παρορμητικότητα, δηλαδή περνώ στη δράση πολύ σύντομα χωρί καν να σκεφτώ τι συνέπειε οι οποίε έχουν. Και αδυναμία ρύθμιση των συναισθημάτων, δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι αισθάνομαι εγώ, το κατά πόσο αισθάνομαι θυμωμένο. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο δεν μπορώ να λειτουργήσω έτσι για να βγάλω το θυμό μου αυτόν με έναν άλλο πιο ορθόδοξο τρόπο και όχι με το τρόπο Ο οποίο μπορεί περισσότεροι... να λειτουργήσει πολύ κακά για το θύμα. Το μετανιώνουν άμεσα. Πολλοί το μετανιώνουν άμεσα, πολλοί δεν το μετανιώνουν. Ε, Τι περισσότερε φορέ το μετανιώνουν άμεσα όταν συλληφθούν, δυστυχώ. Από εκεί και πέρα και δουν ότι οι συνέπειε αυτή τη κατα... αρχικά τουλάχιστον τη πράξη, η οποία ήταν και τόσο απλή ή τόσο αθώα, δεν είναι και τόσο αθώα τελικά. Ε, ωστόσο, είναι χαρακτηριστικό το ότι όσο βλέπει ο θήτη το θύμα να υποφέρει τόσο πιο πολύ τρέφεται από αυτά τα συναισθήματα και άρα λοιπόν λειτουργεί αν το θέλουμε εγωιστικά εκείνη τη στιγμή. Αισθάνομαι ότι ναι. τρέφεται ο εγωισμό μου περισσότερο. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Γιατί αφορά κυρίω γυναίκε. Γιατί δέχονται ψυχολογικέ πιέσει μεγαλύτερε οι γυναίκε, ούτω ώστε να συμμετέχουν σε αυτή την κατάσταση. Γιατί συνδέονται ταχύτερα συναισθηματικά και εμπιστεύονται του συντρόφου του πολύ πιο σύντομα και γιατί υπάρχει εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματο σύμφωνα με τι θεσμικέ και yeah. κοινωνικέ ακριβώ. Άλλωστε, ούτω ή άλλω, νομίζω ότι τι περισσότερε φορέ το καταλαβαίνουμε και το ξέρουμε, ίσω ότι η πορνογραφία είναι πορνογραφία η οποία έχει ε, ε, φτιαχτεί, αν το θέλει, από άντρε για να τη βλέπουν κατά κύριο λόγο άντρε. Από εκεί και πέρα, περνούμε στον επόμενο πίνακα. Το ποιο είναι το αποτύπωμα στα θύματα, το οποίο είναι χαρακτηριστικό, ξεκάθαρο και πάρα, πάρα πολύ δύσκολο πολλέ φορέ. Ξέρει σύμφωνα με έρευνε, με διεθνεί έρευνε, έχουν δείξει πολλέ ομοιότητε ανάλογα του βιασμού και τη κακοποίηση. Δηλαδή, το θύμα έχει αντίστοιχα συναισθήματα αρνητικά ανάλογα με το βιασμό ή την κακοποίηση των οποίων μπορεί να έχει ζήσει κάποιο ναι. άλλο θύμα. Άρα λοιπόν, χαρακτηριστικά τι έχουμε, φόβο. Έχουμε δυσπιστία. Δυσπιστία απέναντι στο άλλο φίλο. Δυσπιστία σίγουρα απέναντι στο συγκεκριμένο σύντροφο. Αλλά πολλέ φορέ δυσπιστία απέναντι στο άλλο φίλο και σε πιθανέ σχέσει τι οποίε θέλω να κάνω. Άγχο. Κατάθλιψη, το οποίο μπορεί να υπάρχει, ναι. αυτοκαταστροφικέ συμπεριφορέ, μιλήσαμε προηγουμένω για τη συμπεριφορά την αυτοχειριαστική συμπεριφορά, την αυτοκτονία ουσιαστικά τη κοπέλα στο α, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στη σεξουαλική δυσλειτουργία, η οποία μπορεί να υπάρχει αργότερα, διατροφικέ διαταραχέ, διατραγμένο ύπνο, εφιάλτη και σίγουρα μετατραυματική διαταραχή, δεδομένου το ότι όλη αυτή η κατάσταση είναι μια τραυματική εμπειρία, η οποία τραυματική εμπειρία σίγουρα. Α, Δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ή πολλά προβλήματα, αν το θέλει, δημιουργεί στο, στο θύμα. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Τι μπορεί να κάνει η οικογένεια. Ξέει, είναι χαρακτηριστικό, τουλάχιστον στι περιπτώσεις των εφήβων, η οικογένεια είναι αυτή η οποία πρέπει να κινητοποιηθεί πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα. και Τι πρέπει να κάνει η οικογένεια. Δεν τη δημιουργούμε ανοχέ στο άτομο. Μετά το περιστατικό, στη διαχείρισή του. Μετά το περιστατικό, στη διαχείρισή του. Δεν δημιουργούμε ενοχέ στο άτομο. Δηλαδή, δεν πρέπει να έχει το άτομο ότι εγώ έφταιγα που συμμετείχα σε αυτή τη διαδικασία. Δεν κατηγορούμε το θύμα. Δεν αμφισβητούμε και αποκαθιστούμε τη χαμένη εμπιστοσύνη την οποία μπορεί να έχει το θύμα λοιπόν, σε αντίστοιχε άλλε καταστάσει. Ε, ποιο είναι το σύνηθε λάθο που συμβαίνει σε αυτέ τι περιπτώσει, τι κάνει η οικογένεια. Συνήθω δημιουργούν ενοχέ, είναι το πρώτο το χαρακτηριστικό. Γιατί δηλαδή, το έκανε, έφταιγε, γιατί πήγε, γιατί το έκανε, γιατί, γιατί το υποψιάστηκε. Σου είχα πει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν ήταν το καλύτερο, σου είχα πει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έπρεπε να του δείχνει εμπιστοσύνη. Ναι. Το Στα έλεγα εγώ με κάποιο τρόπο. Οπότε σε εκείνη και τη φάση, ένα Νίκο άτομο το οποίο ήδη είναι ενοχ Ενοχές. Η εκδικητική πορνογραφία προκειμένου να μπει μια οικογένεια σε αυτή τη διαδικασία, ακόμα και mm -hmm. μετά από ένα χωρισμό, ακριβώς. ακόμα και μετά από μια εξαπάτηση, συνήθω αυτά τονίζουμε. Ακριβώ. Έτσι δεν είναι. Ακριβώ, αυτά τονίζουμε. Απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ξανατονίζουμε αυτά τα οποία, όπω είπε, τα τονίζουμε πάρα πάρα πολλέ φορέ. Δεν yeah. χρειάζεται να υπάρχουν ενοχέ και δεν πρέπει να κατηγορούμε το θύμα. Είναι επίση χαρακτηριστικό το οποίο βεβαίω δεν το έχουμε συμπεριλάβει εδώ πέρα το τι πρέπει να κάνει ο γονέας του θήτη στη συγκεκριμένη περίπτωση όταν μιλάμε. Και εκεί νομίζω ότι και πάλι εξαρτάται, αλλά σίγουρα ο θήτη είναι ένα άτομο το οποίο, κατά τη γνώμη μου, επίση έχει πληγωθεί. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο και ο πρέπει θήτης. ο, γων... ο Θήτη επίση είναι ένα άτομο το οποίο έχει, έχει πληγωθεί. πληγωθεί. Έχει πληγωθεί, πληγωθεί το πριν, παρελθόν. στο παρελθόν. Ακριβώς. Μπορεί να μιλάμε λοιπόν για ένα παιδί το οποίο ειδικά στην ηλικία των 15, 16, 17 ετών δεν έχει συνειδητοποιήσει τι κάνει. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο πρέπει να κάνει κάτι ο γονέα ώστε να μπορέσει το συγκεκριμένο ναι. παιδί να το συνειδητοποιήσει, να συζητήσει ξανά και ξανά και ξανά μαζί του. Και από εκεί και πέρα να καταλάβει ίσω ο Θήτη το ότι αυτό που έκανε και το οποίο στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή το σκέφτηκε είχε ανεξίτηλο, άφησε ανεξίτηλο σημάδι στο θύμα. Άρα λοιπόν, με κάποιο τρόπο να το συνειδητοποιήσει και να το καταλάβει. Πράγμα το οποίο είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Όπω επίση να καταλάβει ο θήτη για ποιο λόγο έκανε το συγκεκριμένο, δηλαδή τι τραύμα είχε ο ίδιο που με κάποιο τρόπο προσπαθούσε. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία η οποία δυστυχώ ή ευτυχώ, αν το θέλει, στι ναι. περισσότερε φορέ. Προποθέτει την ύπαρξη ή το να υπάρχει ένα ειδικό ο οποίο θα αναλάβει τη δηλαδή, συγκεκριμένη κατάσταση. Δηλαδή, αν ένα ειδικό Και γι' αυτό ακριβώ πρέπει να, να υπάρχει ένα ειδικό τόσο στο θήτη όσο και στο θύμα, έτσι, τι περισσότερε φορέ. Γιατί ξέρει, τι περισσότερε φορέ εστιάζουμε την προσοχή μα, όπω και στο βιασμό, όπω και στην κακοποίηση, ναι. στο θύμα. Νομίζω ότι επίση ο θήτη είναι ένα άτομο το οποίο χρήζει περαιτέρω προσέγγιση, ανάλυση Η... και με κάποιο Σωστά. τρόπο υποστήριξη, ώστε οικογένεια... να μην υπάρχει υποτροπή. Η οικογένεια του θήτη. Να. Η οικογένεια του Θήτη του δημιουργεί ε, ενοχέ. Του δημιουργεί το αίσθημα ότι εσύ φθε, τον, τον, τον αμφισβητή πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να υπάρχει ενοχέ, δεδομένου το ότι ο Θήτη δεν έχει ενοχέ τι περισσότερε φορέ. Τι περισσότερε φορέ ο θήτη δεν καταλαβαίνει αυτό το οποίο διέπραξε, ειδικά όταν μιλάμε για τέτοιε ηλικίε. Μικρέ ηλικίε, ηλικίε εφηβικέ ή μετεφηβικέ ηλικίε. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο πρέπει να δημιουργήσει ενοχέ, πρέπει να λειτουργήσει έτσι ούτω ώστε να καταλάβει ο ίδιο τι έπραξε, τι έκανε. Βεβαίω το δυστύχημα είναι ότι μιλάμε πολλέ φορέ για παιδιά ή για οικογένειε οι οποίε λειτουργούν έτσι ώστε να μην μεταφέρουν ενοχέ ακόμα στα παιδιά του, ακόμα και όταν πρέπει να έχουν ενοχέ. Οπότε λοιπόν εκεί αρκετά μπερδεύει το σκηνικό και δυστυχώ τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα. Μάλιστα λοιπόν. Ε τι έχουμε. έχουμε, έχουμε ένα επόμενο και μια πίνακα. Μια παρουσίαση. Ναι. Έχουμε ένα επόμενο πίνακα. Τι κάνουν τα θύματα. Τι α, πρέπει α, να κάνουν τα θύματα. Τι πρέπει να κάνουν τα θύματα. Τι πρέπει να κάνουν τα θύματα, ακριβώ. <laughs> Απευθύνομαι στι αρμόδιε αρχέ. <laughs> Άρα λοιπόν, εισαγγελία, ηλεκτρονικό έγκλημα. Είναι το περίφημο τηλέφωνο 11188, αν θυμάμαι, το ηλεκτρονικό έγκλημα. Ναι. Όπου από εκεί και πέρα, με βάση το συγκεκριμένη προσέγγιση, θα μπορέσουν να βρουν τα αποτυπώματα του θήτη και να μπορέσουν να καταλάβουν το ποιο είναι ο θήτη. Γιατί πολλέ φορέ ο θήτη είναι άγνωστο. Μπορεί να είναι μέσα από ένα εγγύς περιβάλλον, ναι. ε, φιλικό περιβάλλον του ατόμου, του θύματος, αλλά είναι άγνωστο. Ναι, αλλά βλέπει μια σκηνή από την προσωπική σου ζωή. Δεν ξέρει πάνω κάτω ποιο μπορεί να διέρευσε αυτό το ξέρει ποιο μπορεί Video. να το διέρευσε σε πρώτη φάση, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει. Πρέπει να επιβεβαιωθεί αυτό μα Να λες. επιβεβαιωθεί ή υπάρχει πιθανότητα να διέρευσε από κάποιο άλλο τηλέφωνο. Δεδομένου του ότι δυστυχώ, γιατί προσωπικά το έχω ναι. ακούσει και αυτό τουλάχιστον, αν θέλει, υπάρχουν υποκλοπέ από τηλέφωνο σε τηλέφωνο. Α, οπότε και λοιπόν, να έχει από να, να έχει διαρρεύσει από κάποιο άτομο. Τώρα του θα σου πει και, και κάποιος αντίλογο. Το κακό έχει γίνει. Θα πάω στι αρμόδιε αρχέ, θα βρω το δίκαιο μου, θα αποσυρθεί το βίντεο, φαντάζομαι, από το διαδίκτυο. Αποσύρεται το βίντεο από το διαδίκτυο, ναι, ναι. Αλλά η πληγή μέσα μου παραμένει. Η πληγή μέσα μου παραμένει και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, ώστε να μπορέσω να φροντίσω την πληγή μέσα μου. Αλλά ξέρετε, σε πρώτη φάση είναι πολύ σημαντικό να μπορέσω να βγάλω το θυμό μου. Να μπορέσω να βγάλω το θυμό μου μέσα από νόμιμε οδού, όπω λέω στο 4, ουσιαστικά. Δηλαδή, να μπορέσω να εκφράσω το θυμό μου ναι. και το να βρω το ναι. θύμα. Να μια ηθική δικαίωση, Να μπορέσω δηλαδή. ακριβώς, να βρω μια ηθική δικαίωση και να ναι. βρω το θύμα το θήτη και να μπορέσω το θήτη να τον σύρω εντό αγωγικών στο, 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 στη δικαστική αίθουσα, γι' αυτό και λέω αναζητώ νομική προστασία, Νομίζω ότι βρίσκω μια ηθική δικαιώση και βγάζω το θυμό μου και αισθάνομαι καλύτερα, τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα, σίγουρα πρέπει να μιλήσω και να αποκαταστήσω τη χαμένη μου εμπιστοσύνη. Να απενοχοποιηθώ, όπω έλεγα προηγουμένω, και πιθανά όταν όλα αυτά έχουν δημιουργήσει κάποια άλλα πλέγματα, τα οποία είναι πιο δύσκολα, πιο δυσβάστακτο, όπω για παράδειγμα κατάθλιψη, άγχο και αυτά που λέγαμε προηγουμένω, ναι. να αναζητήσω τη βοήθεια ειδικού. Μάλιστα. Ε, πολύπλοκη διαδικασία. Σίγουρα ε, αφήνει κατάλοιπα ακόμα και να απευθυνθεί σε ειδικό. Αφήνει κατάλοιπα τι περισσότερε φορέ. Απλώ νομίζω ότι μαθαίνει πλέον να ζει με τα κατάλοιπα, μαθαίνει να ξέρει ότι είναι ένα σκοτεινό, ίσω δύσκολο, αλλά ένα σημείο του εαυτού σου, το οποίο του έχει ρίξει άπλε το φω, ξέρει για ποιο λόγο έγινε, τι έγινε, πώ έγινε. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο μπορεί να συνεχίσει τη ζωή σου αγκαλιά με αυτό. Ένα φαινόμενο τη ε, ε, εκδικητική πορνογραφία mm -hmm. ε, που λαμβάνει ανησυχητικέ διαστάσει τα τελευταία χρόνια, κυρίως και μέσα από την άνοδο και την εξέλιξη του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών, υπήρχε εκδίκηση τη δεκαετία του 60, του 70, του 80. Πριν έχουμε αυτή την άνοδο της τεχνολογίας και αν ναι, πώς Έχω την αίσθηση ότι υπήρχε, όταν... υπήρχε εκδίκηση, απλώ νομίζω υπήρχε εκδίκηση σε άλλο επίπεδο. Ναι. Μπορούσε κάποιο να διασπείρει κάποιε ειδήσει. Μπορούσε κάποιο να μιλήσει στην κουτσοπόλα τη γειτονιά η οποία θα διασπείρε κάποια άλλα πράγματα. Απλώ νομίζω Γελάμε ότι τώρα, τώρα είναι το ίδιο έντονο το, το φαινόμενο. Ήταν το ίδιο και έντονο τότε, το φαινόμενο. Και άφηρε η άθρη μέσα. στάση του εαυτού μα ήταν το ίδιο έντονη τότε να μπορέσουμε να εκδικηθούμε. Απλώ το μέσο το οποίο αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται, δηλαδή το διαδίκτυο, είναι παντοδύναμο και είναι δυνατό να αυτή όλη η πληροφορία να υπάρχει διάχυση τη πληροφορία σε όλα τα μήκη και τα πλάτη τη γη. Και όχι μόνο στη γειτονιά ή στο ευρύτερο, στο άμεσο κοινωνικό οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο υπήρχε τουλάχιστον παλιότερα. Λοιπόν, για όλα υπάρχει λύση. Σίγουρα για όλα υπάρχει, για όλα υπάρχει λύση. λύση και νομίζω ότι με κάποιο τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το όποιο τραύμα μας, μας προκύψει. Νίκο, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν,